Το πυροβολικό στρατό έθεσαν σε ενέργεια το Tornado GMLRS χωρίς χειροκίνητο στόχο, αναφέρει το τηλεοπτικό κανάλι Smenda TV. Ο στρατός είπε σε δημοσιογράφους ότι ο οδηγός πυροβολεί με το πάτημα ενός κουμπιού, αφού προηγουμένως έχει στείλει τις συντεταγμένες του στόχου από το αυτοκίνητο ελέγχου. Ο οδηγός καθορίζει επίσης τον αριθμό των πυράβλων που χρησιμοποιούνται σε κάθε περίπτωση. Το 2014 το Tornado GMLRS αντικατέστησε τον εκτοξευτή Grand στον οπλισμό του Ρωσικού στρατού. Η σχεδιαστική διαμόρφωση του MLRS του επιτρέπει να μεταφέρει και να εκτοξεύει ένα ευρύ φάσμα πυράβλων στήριξης της πυροδότησης. Η μονάδα όπλου έχει ορθογώνιο σχήμα και επίσης χωρητικότητα για να φιλοξενήσει 40 σωλήνες εκτόξευσης, οι οποίοι μπορούν να μεταφέρουν πυράβλους διαμέτρου 122 mm βάρους 70 κιλών ο καθένας. Οι πυραβλοί μπορούν να φέρουν κεφαλή 40 κιλών, η οποία είναι ικανή να διεισδύσει μέσω έλασης ομοιογενής θωράκιση RHA με πάχος 60 mm έως 100 mm. Το νέο σύστημα πυράβλων προορίζεται για χρήση από τις ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας και των ξένων χωρών. Το οπλικό σύστημα μπορεί να απομακρυνθεί από την καμπίνα του πληρώματος σε θέση πυροδότησης για να προστατεύσει την ασφάλεια. Δείτε το δημοσιευμένο βίντεο ασκήσεων. Обращают внимание здесь, в учебном центре. Мы специально обходим машину по периметру для того, чтобы вы увидели, что никого снаружи нет, только внутри. Два человека. Расчет. Именно они, не выходя на улицу, повторяю, смогут привести этот комплекс в действие. Ну что, давайте продемонстрируем. Напросимся в гости. Я прошу водителя пропустить. Благо там как раз есть место для третьего человека. Занимаем позицию внутри. Посередине здесь с одной стороны водитель, да, с другой стороны командир машины. Командир готовит торнадо к стрельбе. Вводит количество снарядов. В этот раз их будет 9. И все. Теперь ему остается лишь нажать кнопку пуск. Ну что, с Богом. Ключ на старт. На старт. Поехали. Соответственно, тоже в 4 раза меньше.